Χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια για 30.000 οπαδούς της ΑΕΚ το παιχνίδι με τον Όφη δεν ήταν παρά μια αφορμή για να γιορταστεί ο τρίτος κατά σειρά τίτλος. Ας δούμε το παιχνίδι αυτό που για την ιστορία έληξε 2-1 υπέρ της ΑΕΚ. Τα γκολ τα περιγράφει ο Νίκος Παπαδογιάννης, ενώ το ρεπορτάζ έχει κάνει ο Γιάννης Δάρας. Η ΑΕΚ στέφεται σήμερα για τρίτη συνεχόμενη φορά πρωταθλήτρια. Προλαβαίνει για τρίτη συνεχόμενη φορά το τρένο του τίτλου. Ένα τρένο που σήμερα για τις ανάγκες της Κέστας είναι γεμάτο με πανέμορφα κορίτσια εκτός από τους κυτρινόμαυρους τριαμβευτές. Και το τρόπαιο στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας μέσα σε μια πραγματική αποθέωση από τους οπαδούς της ΑΕΚ που έχουν κατακλείσει τον Νίκος Γκούμας για να συμμετάσχουν στις μέρες Τριάμβου της ΑΕΚ. Τσάρτας βλέπει τον Δημητριάδη, αυτός θα σεντράρει για τον Αλεξανδρή, μπάλα θα σταματήσει στο δοκάρι ή στα πόδια του Χανιωτάκη. Φάση πάντως συνεχίζει ο Αλεξανδρή σε δεύτερη προσπάθεια και αυτό είναι το γκολ που βάζει το κερασάκι στην τούρτα της σημερινής γιορτής και ταυτόχρονα φέρνει τον Αλέξη Αλεξανδρή ισόβαθμο του Χριστό Βαζέχα στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ. Όλα αυτά στο 21 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Μητρόπουλος στον Τσάρτα. Πολύ ωραία παλιά. Ο Δημητριάδης ενώπιο με τον Χανιωτάκη. Τελικά θα κάνει μια τρύπα στο νερό. Θα γυρίσει πίσω. Ο Αλεξανδρής θα γυρίσει ακόμα πιο πίσω προφανώς. Και η μεγάλη ευκαιρία θα χαθεί. Μαχλάς εναντίον Καραγιάννη. Αλεξούδης εναντίον Βλάχου. Αλεξούδης στην περιοχή και Φάουλ στα όρια της περιοχής σύμφωνα με τον Σπύρο Παπαδάκο, τον λακεδαιμόνιο διαιτή, ίσως να ήταν και μέσα. 31 λεπτά εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια, ο Δημητριάδης βρίσκει τον Τσάρτα, αυτός είναι κλεισμένος, περνάει με τα κουνάκια στο Δημητριάδη και αυτός εύκολα τελειώνει την πάση με ένα δεύτερο γκολ από την υπέροχη πάσα του Βασίλη Τσάρτα, αυτού του σμαραγδένιου ταλέντου. Ο Βασίλης Δημητριάδης απλά εξασκεί την παλιά του τέχνη. Πετυχαίνει το δεύτερο σημερινό γκολ της ΑΕΚ μετά από 32 λεπτά ξένιαστου και ωραίου ποδοσφαίρου εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ βάζει και δεύτερο κερασάκι πάνω στην τούρτα του τίτλου. Τσάρτας και ο Γκολογιάννης που ανοίγεται για να πάρει την τακουνιά του Τσάρτα. Θα γίνει το 3-0, μπάλα στο δοκάρι. Να, η μεγάλη ευκαιρία για τον Γιώργο Αγορογιάννη. Πουσανίδης. Η βαθιά σέντρα θα κόψει με κεφαλιά ο Καραγιάννης. Ο Αθανασιάδης με το καλό του αριστερό πόδι σημειώνει ένα γκολ από αυτά που μπαίνουν σε highlights συνήθως. Υπέροχο γκολ, ο Ατματζίδης βέβαια θα το δει στο βίντεο. 54ο λεπτό, Όφη μειώνει σε 2-1 και ο Αθανασιάδης χειροκροτείται θερμά από τον κόσμο που αποδεικνύει ότι ξέρει να επιβραβεύει το ωραίο. Ο Τσάρτας στον Μητρόπουλο, ο Μητρόπουλος γυρίζει, ωραία προσπάθεια, μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, ο Γερόλικος, ο Τάσος Μητρόπουλος. Παραλίγο να κάνει εδώ το 3-1, η φάση συνεχίζεται μέχρι πότε όμως, ο Σταματής στη γωνία της περιοχής. Στο 69 όλα αυτά, ο Σταματής που απειλεί, για να δούμε, θα κάνει τη σέντρα πάνω σε κάποια πόδια. Και τέλος του αγώνα, η ΑΕΚ και τυπικά πρωταθλήτρια μέσα σε αποθέωση. Για μας ολοκληρώσαμε ολόκληρη τη χρονιά. Μπορούμε να πούμε με επιτυχία και αν ένα στόχο που είχαμε το κύπελο και αν έχουμε κάποια πίκρα που δεν το πήραμε, αλλά είμαστε, πιστεύω, όλοι περήφανοι, έτσι να το πω, για αυτό το παιχνίδι που έπαιξα έξω. Και αν έχασε στο τέλος με τα πέναλτι, γιατί έδειξε ότι δίκτυα πήρε και πρωτάθλημα. Κάτι άλλο για την ΑΕΚ, νομίζετε ότι θα μπορέσει να έχει μια αξιόλογη ευρωπαϊκή πορεία? Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Πολλές φορές εξαρτάται από την κλήρωση. Έβγω με την ΑΕΚ να πάει όπως ο Όφη πήγε πέρασε στην Ευρώπη.